Σε πλήρη ανάφλεξη βρίσκεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή μετά το θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών στα σύνορα Ιορδανίας και Συρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δέχεται πίεση να κατηγορήσει απευθείας το Ιράν για την επίθεση, κάτι το οποίο όμως προς το παρόν το αποφεύγει. Η ένταση ανεβαίνει στη Μέση Ανατολή με φόντο τον πόλεμο της Λωρίδας της Γάζας. Η Ουάσιγκτον διαβεβαιώνει επανειλημμένα ότι δεν θέλει να δει τον πόλεμο αυτό να εξαπλώνεται. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν εξέφρασε χτες την ανησυχία του στην Ουάσιγκτον σε συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιεν Στόλτεμπεργκ. Ο Άντωνι Μπλίνκεν εξήρε παράλληλα χθες το πολύ σημαντικό και παραγωγικό έργο στο Παρίσι μεταξύ Αμερικανών, Ισραηλινών και Καταριανών. Το σχέδιο προβλέπει ανακοχή 2 μηνών και απελευθέρωση όλων των ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκηση Παλαιστινίων φυλακισμένων στο Ισραήλ. Η Χαμάς θέλει πλήρη κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ πριν συζητήσει για τους ομήρους. Μιλάμε πρωτίστως για πλήρη και συνολική κατάπαυση του πυρός και όχι για προσωρινή εκεχηρία. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι αντάρτες Χούθι της Ιεμένης κλιμακώνουν τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. As I said last week, so I can say today, those discussions are ongoing. We believe they have been constructive. And are moving in a good direction. Τα Ισραηλινά στρατεύματα έκαναν επιδρομή στο γραφείο του Σινουάρ στη Χάν Γιουνίς. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές σε εκατοντάδες υποδομές της Χαμάς.